στον εμβολισμού, σε αυτό το επαιδείο. Ας ακούμε, κύριε Γαβριελάτου. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, κύριε Λιβάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε εμείς από το Τζάνιο. Θα μιλήσω για την κολπική μαρμαριγή στα οξέα στεφανία σύνδρομα. Όπως ξέρουμε, η επίπτωση των οξέων στεφανίων συνδρόμων σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή μπορεί να φτάνει από 6, ή μάλλον οι ασθενείς με οξύ στεφανίο σύνδρομο που έχουν και κολπική μαρμαριγή κυμαίνονται από 6 έως 21%. Είναι ασθενείς οι οποίοι τείνουν να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, να έχουν συνοσηρότητες και συνεπώς και ένα δυσμενές κλινικό σύμβαμα. Σε αυτούς τους ασθενείς θα χρειαστεί να κάνουμε αγκιοπλαστική και τότε μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί. Αν θα δώσουμε ΝΟΑΚ ή ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ, ποιο ΝΟΑΚ θα είναι αυτό, σε ποια δόση, αν θα πρέπει να πάρουν διπλή ή τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή, αν θα πρέπει να πάρουν ποιο θα είναι αυτό το αντιαιμοπεταλιακό και ποια θα είναι η διάρκεια της τριπλής αντιθρομβωτικής αγωγής. Όλα λίγο πολύ αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν πια, γιατί έχουμε τώρα πια μεγάλες μελέτες, ξεκινώντας από την Pioneer AF το 2016 μέχρι πιο πρόσφατα την ENTRAST. Θα αναφερθώ εν συντομία σε αυτές. Η Pioneer AF PCI μας έδειξε ότι η υποδοσολόγηση της ριβαροξαμπάνης στα 15 μιλιγκράμμα μαζί με αυτό το σχήμα, το πολύ χαμηλό, στα 2,5 μιλιγκράμμ δύο φορές την ημέρα μαζί με DAPT, μαζί με διπλή αγωγή, αλλά και μια μακράς διάρκειας χορήγηση της διπλής αντιμοπεταλιακής αγωγής, η οποία έφτασε 49% τουλάχιστον σε αυτούς τους ασθενείς τον ένα χρόνο, και τριπλή πήρε το 35% των ασθενών, έδειξε ότι είναι ασφαλής. Βέβαια, υπήρχε ένα αυξημένο ποσοστό αιμορραγιών. Σημειωτέων ότι αυτοί οι ασθενείς που μπήκαν στην Pioneer AF PCI δεν είχαν ιστορικό γαστρεντερικής αιμορραγίας, ούτε προηγούμενο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Redual PCI έδειξε ότι οι δύο δόσεις του Dabigatran στα 110 και στα 150 μιλιγκράμμ είναι ασφαλείς όσον αφορά τις αιμορραγίες, χωρίς διαφορές στα ισχυμικά συμβάματα, ενώ σε αυτή τη μελέτη δεν είχαν μπει ασθενείς με ιστορικό εγκεφαλικό επεισόδιο τον τελευταίο μήνα. Ένα άλλο μήνυμα από τη Redual PCI είναι ότι είναι ασφαλής η χορήγηση της Ticagrelor's, η συγχορήγηση της Ticagrelor's μαζί με το Dabigatran, λίγο περισσότερες αιμορραγίες στα 150 μιλιγκράμμ, ενώ ένα τρίτο που προέκυψε ήταν ότι υπήρχε μια ασθενή αριθμητική τάση για περισσότερα εμφράγματα στο σκέλος του Dabigatran, η οποία όμως ισοσκελίζονταν όταν ανέβαινε εδώ στα 150 μιλιγκράμμ. Τέλος, το ερώτημα που μας απασχολούσε για την τριπλή και για την απόσυρση της ασπιρίνης έρχεται να απαντήσει η Augustus, η οποία συζητήθηκε και πρόσφατα, 2x2 factorial σχεδιασμός, πολύ μεγάλη μελέτη, 4.600 ασθενείς, η οποία έδειξε ότι ο συνδυασμός του ανταγωνιστή βιταμίνης Κ ή της απιξαμπάνης με αναστολέα των υποδοχείων των αιμοπεταλίων και χωρίς την ασπιρίνη είναι αποτελεσματική και κυρίως είναι πιο ασφαλής η χορήγηση της απιξαμπάνης έναντι του ανταγωνιστή βιταμίνης Κ. Όσον αφορά την θρόμβωση του στέντ, φάνηκε ότι δεν υπήρχαν διαφορές όταν αποσύρθηκε η ασπιρίνη από την Augustus, ενώ στο σκέλος της ασπιρίνης ήταν διπλάσιες οι αιμορραγίες. Βέβαια, δεν είναι όλα τα αντιπικτικά το ίδιο και δεν περιμέναμε να μας εκπλήξει η ENTRAST AF PCI, όπου εκεί πέρα συγκρίθηκε το Endoxaban στην διπλή αντιθρομβωτική αγωγή, όπου έδειξε μη κατωτερότητα, δεν κατάφερε να δείξει ανωτερότητα όσον αφορά τις αιμορραγίες και τα θρομβωτικά επεισόδια. Αυτές οι μελέτες, όπως φάνηκαν από μεταναλύσεις που ακολούθησαν και κάποιες είναι πρόσφατες, ενώ ήταν έτσι φτιαγμένες ώστε να μας αναδείξουν το προφίλ ασφάλειας, δηλαδή όσον αφορά τις αιμορραγίες, ενώ δεν είχαν τη στατιστική δύναμη για την εκτίμηση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μαζί με τον ΝΟΑΚ όσον αφορά τα θρομβωτικά συμβάματα σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή και ένα οξύ στεφανίο σύνδρομο που θα υποβληθούν σε αγκιοπλαστική. Και πράγματι, από αυτή τη μετανάλυση του
της ομάδας του Βαλγιμίλη. Τι φάνηκε? Φάνηκε ότι ενώ βάζοντας τη διπλή στην ουσία αντιθρομβωτική αγωγή έχουμε λιγότερες αιμορραγίες, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε, δεν έχουμε τόσο λιγότερα θρομβωτικά συμβάματα. Και γι' αυτό προτάθηκε μετά από αυτό η ανάγκη να κρατήσουμε τουλάχιστον την τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή, ίσως λίγο παραπάνω από τις 7 μέρες που μελετήθηκε σε αυτές τις μελέτες, τουλάχιστον σε ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Έτσι φτάσαμε στις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την κολπική μαρμαρυγή. Ξεκινάμε τον αλγόριθμο ABC, ο οποίος στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών, δηλαδή να βρούμε τους ασθενείς που είναι χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου, αλλά αυτούς και αυτούς που έχουν HVAS score πάνω από 1 για άντρες ή 2 για γυναίκες και τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, ώστε να δώσουμε τη σωστή δόση της αντιπυκτικής αγωγής, αλλά ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη μας τις νοσηρότητες και τους καρδιαγγειακούς, τυχόν καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Ο κίνδυνος για εγκεφαλικό ή στεφανή αθρόμβωση είναι γνωστό, το CHA2DS2 score που χρησιμοποιούμε και το Precision DAPT score που χρησιμοποιούμε για τη διάρκεια της διπλής αντιμοπεταλιακής αγωγής, και ειδικά σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και αγκιοπλαστική καταλήγουν οι οδηγίες ότι οπωσδήποτε πρέπει να επιλεχθεί ένα NOAC σε σχέση με ανταγωνιστή βιταμίνης K. Αν έχουμε αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, το ριβαρόξαμπαν και το ταμπίκαντραν στα 15 και 110 mg αντίστοιχα μαζί με την διπλή, μαζί με την αντιμοπεταλιακή αγωγή, και αν καταλήξουμε σε ανταγωνιστή της βιταμίνης K, θα πρέπει το TTR να είναι πάνω από 70% με ένα INR 2 με 2,5. Σε περίπτωση που έχουμε μία μη επιπλεγμένη αγκιοπλαστική, μπορούμε να κάνουμε μία πρώιμη διακοπή της ασπιρίνης την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε έως 12 μήνες με διπλή αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενή με κολπική μαρμαρυγή και οξέωση στεφανιών σύνδρομων που θα μπει stent, ενώ η τριπλή αγωγή προτείνεται να φτάσει τον ένα μήνα, όταν είναι τον ένα μήνα και από εκεί και ύστερα διπλή αντιθρομβωτική αγωγή, όταν έχουμε αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης ή θρομβωτικών ή ισχαιμικών συμβαμάτων. Και αυτός είναι ο τελικός αλγόριθμος, όπως αποτυπώνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες. Βέβαια, στις οδηγίες σημειώνεται ότι πέρα από το CHA2DS2 score και το HAS-BLED score, ο θρομβωτικός κίνδυνος, στο θρομβωτικό κίνδυνο στους ασθενείς που θα κάνουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και θα γίνει αγκιοπλαστική, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ίδια την επέμβαση, με τα ανατομικά χαρακτηριστικά, αν είναι αγκιοπλαστική στελέχους, αν είναι πολλά αγκία, αν είναι σε έδαφος οξέως εμφράγματος, αν είναι σύμπλοκη επέμβαση, καθώς και στρατηγικές κατά τη διάρκεια της αγκιοπλαστικής που μειώνουν την αιμορραγία, όπως η χρήση της κερκιδικής, η χρήση των PPIs και η βραχύτερη διάρκεια χορήγησης της διπλής αντιμοπεταλιακής αγωγής όταν είναι εφικτό. Ας δούμε ένα κλινικό σενάριο για να ακολουθήσουμε την παράδοση αυτού εδώ του τραπεζιού. Γυναίκα ασθενής 76 ετών, καπνίστρια με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό, υπερτασική από δεκαετίας χωρίς καλά ελεγχόμενη πίεση, με υπερλιπιδεμία, έρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με αίσθημα ταχυκαρδίας, με πόνο, με δύσπνια, με επηρεασμένη αναπνευστικά, αλλά με καλή κάθαρση κρεατινίνης, αυξημένη τροπονίνη και η πρώτη και η δεύτερη. Και στο καρδιογράφημα βλέπουμε μια κολπική μαρμαργή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, μια τάση ανάσπασης στο πρόσθετο τείχομα με Q που πονούσε πολλές ώρες οι ασθενείς. Μπαίνει για να κάνουμε την πρωτογενή αγκιοπλαστική, αφού πρώτα τη σταθεροποιήσαμε λίγο με όλα αυτά που σας ανέφερα πριν. Από την κερκιδική προσπέλαση βρέθηκε ένας ολικά αποφραγμένος πρόσθετος κατιών. Μπήκε ένα stent 3-18 με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Η φόρτιση είχε γίνει στο αιμοδυναμικό με 600 mg κλοπιδογρέλης και 100 mg ασπιρίνης. Μεταφέρθηκε στη μονάδα, όπου μπήκε στην συνήθεια αγωγή, βίτα μπλόκερ, αμαία, στατίνη, PPI, και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι για την αντιθρομβωτική θεραπεία. Έχουμε μια ασθενή με ένα αυξημένο CHA2DS2 score 4 και με ένα HAS-BLED το οποίο είναι στο 2. Άρα είναι αυξημένου
κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου. Ενώ όσον αφορά την αγκιοπλαστική μας, επιβαρυντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε φάση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο της αιμορραγίας, συστήνεται από τις οδηγίες ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί παράγοντες κινδύνου είναι τροποποιήσιμοι. Εδώ είχαμε μια αυξημένη αρτηριακή πίεση, η οποία δεν ελέγχονταν. Και αν δούμε το πρόσφατο European Heart and Rhythm Association Survey όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ στεφανίο σύνδρομο και κολπική μαρμαρική, βλέπουμε ότι στους ασθενείς που είχαν καλή νεφρική λειτουργία, έστω και αν είχαν ένα χαμηλό charge VASC 2 με ένα ακόμα χαμηλό HAS-BLED ή και αυξημένο charge VASC score και αυξημένο HAS-BLED, πεδίωξαν οι θεράποντες γιατροί να δώσουν τη χαμηλή δόση του Dabigatran σε μεγάλο ποσοστό ή τη χαμηλή δόση του Rivaroxaban και μόνο στο Apixaban, το Apixaban δόθηκε στα 5 mg. Έτσι, ακολουθώντας και εμείς την πεπατημένη, δώσαμε Rivaroxaban στα 15 mg μαζί με ακετιλοσαλικυλικό οξύ και κλοπιδογρέλη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Σε αντίθεση όμως από την αντίληψη που υπάρχει, φαίνεται ότι αν δεν ελεγχθούν οι παράγοντες οι οποίοι είναι τροποποιήσιμοι, από τη μελέτη Ξάνθους με το Rivaroxaban, φάνηκε ότι υπήρχε ένας διπλάσιος κίνδυνος αύξησης των αιμορραγιών. Είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια χορήγησης των χαμηλών δόσεων και κυρίως έχουν να κάνουν με την ηλικία όταν είναι πάνω από 80 ετών και την επηρεασμένη νεφρική λειτουργία για όλα τα νεότερα του στόμα τους αντιπικτικά, ενώ η λανθασμένη και ακατάλληλη ποδοσολόγηση δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότητα και από την αιμορραγία, όπως φάνηκε από μια πρόσφατη μελέτη του ΓΙΑΟ, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον ΓΚΑΜ, όπου έδειξε ότι δεν μειώθηκαν ούτε τα θρομβωτικά, αλλά ούτε τα αιμορραγικά συμβάματα. Έτσι, επιστρέφουμε στον αλγόριθμο και κατά την έξοδο συστήνουμε στην ασθενή μας, εφόσον ελέγξαμε και την αρτηριακή πίεση, να πάρει τη Rivaroxaban στα 20 mg, ακετιλοσαλικυλικό οξύ στα 100 mg για ένα μήνα λόγω του οξέως εμφράγματος και την κλοπιδογρέλη στα 75 mg για ένα έτος. Αν δούμε ένα πιο σύμπλοκο ασθενή, έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος έρχεται με non-stemi, υπερτασικό, με σαχαρώδη διαβήτη, με ιστορικό παροξυμικής κολπικής μαρμαρικής και χαπ, με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και ένα HAS-BLED στα 3, παίρνει ήδη αγωγή με ανταγωνιστή της βιταμίνης K και με beta blocker. Στη στεφανιογραφία αναδείχθηκε μια σοβαρή επιμήκη στένωση στη μεσότητα του προστίου κατιόντα που μπήκε ένα μακρύ στέντ με πολύ καλό αποτέλεσμα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι τώρα αν θα πάρει τριπλή αγωγή με NOAC, τριπλή αγωγή με συντρόμ, για πόσο θα την κρατήσει την τριπλή και μετά θα το διώξουμε με διπλή με NOAC και την καγκρελόρη, με NOAC και κλοπιδογρέλη ή με συντρόμ με κάτι από όλα αυτά. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα charge VASC score 3, ένα HAS-BLED score 3, αυξημένο αιμορραγικό, αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ισχυμικός κίνδυνος αυξάνεται λόγω της παρουσίας όσον αφορά το καρδιαγγειακό, κυρίως του σαχαρώδη διαβήτη και την επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Ενώ όσον αφορά τις αιμορραγίες, η επηρεασμένη νεφρική λειτουργία είναι ένας ελάσσονας παράγοντας αιμορραγικού κινδύνου. Οπότε ο ασθενής μας πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να μπει σε NOAC, τουλάχιστον να πάρει ένα μήνα τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με την διπλή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Dabigatrani έχει μελέτες όπως και τα υπόλοιπα, βέβαια, NOAC, και όσον αφορά την νεφρική της λειτουργία με καλό προφίλ στην αντιμετώπιση των αιμορραγιών, αλλά θα μπορούσε την καγκρελόρη να είναι μια επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς που θα πάρουν τη διπλή αντιθρομβωτική αγωγή. Πάλι, όπως είχαμε πει και στην αρχή, από τη Redual PCI, η τικαγκρελόρη έδειξε ότι όσον αφορά και τις αιμορραγίες και τις θρομβώσεις, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στο σκέλος της καγκρελόρης σε σχέση με την κλοπιδογρέλη. Και έτσι μπαίνει στο σκέλος ο άρρωστός μας της τριπλής αγωγής, όπως είπαμε, για ένα μήνα και μετά στη συνέχεια διπλή μαζί με NOAC και μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Οπότε τον βάλαμε στην αυξημένη δόση του Dabigatran στα 150 mg με την καγκρελόρη
κατά τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και την ασπιρίνη και το σαλοσπίρι και εξήλθε με ενταμπικαντράιν και την καγκρελόρη. Όπως βλέπουμε, αυτό που προκρίνεται και στις οδηγίες είναι η διπλή αντιθρομποτική αγωγή, όμως οφείλουμε να πούμε ότι κάθε ασθενής θα βρει το αντιπικτικό του, όπως και κάθε αντιπικτικό θα βρει τον άρρωστό του. Δηλαδή, υπάρχουν τα κλινικά σενάρια που μπορείτε να δείτε εδώ. Αν είχε μια γαστρεντερική αιμορραγία ο ασθενής μας, θα έμπαινε σε απίξαμπαν ή στη χαμηλή δόση του ταμπίκαντραν. Αν είχε ένα ιστορικό με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, αυξημένο μοριακό κίνδυνο, τον ταμπίκαντραν λόγω της παρουσίας του αντιδότου ή το απίξαμπαν. Ενώ αν υπήρχε μια σύμπλοκη αγκιοπλαστική ή ιστορικό θρόμβωση του στέντ, τον ταμπίκαντραν στη μεγάλη δόση ή απίξαμπάνι με την αυξημένη διάρκεια χορήγησης της τριπλής αγωγής. Πάλι, αν υπήρχαν ζητήματα συμμόρφωσης, θα μπορούσε να δοθεί η ριβαροξαμπάνη, ενώ αν ήταν ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που δεν είχε μπει στέντ, έχει φανεί από τις μελέτες Αγκούστους ότι η απιξαμπάνη μπορεί να προσφέρει την προστασία που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευπεριστατωμένη η παρουσίασή σας. Υπάρχουν βέβαια πολλές μελέτες, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν υποθεί, μεγάλος προβληματισμός. Ας σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Κάνουμε μια στεφανιογραφία, βλέπουμε ένα πρόστιο κατιόντα σχεδόν κλειστό. Τον ανοίγουμε με ένα μπαλόνι και το στέλνουμε χειρουργείο. Όταν έχει κολπική μαρμαργή, όλα αυτά τα οποία αυξημένο τσάντ, αυξημένο... τι λέτε, υπάρχει αυτή η λογική? Αυτή η λογική δεν έχει προκριθεί στις μελέτες, για να σας... Έχει μελετηθεί, δηλαδή. Όχι, δεν έχει. Αυτό σας λέω, δεν έχει μελετηθεί. Και δεν σκοντάφτει μόνο στην... προφανώς την άρνηση των ασθενών και στο γεγονός ότι κανείς δεν θέλει ευχάριστα να πάει να χειρουργηθεί, σκοντάφτηκε στο γεγονός ότι η αντιμετώπιση, αυτή η γέφυρα, έχει να κάνει κυρίως με το αν δεν είναι μόνο ότι είναι κλειστός ο πρόστιος, δηλαδή αν έχουμε πάρα πολλές βλάβες ή αν έχει βλάβες στα υπόλοιπα αγγεία, έχει μια λογική ώστε να πεις να ανοίξω τη βλάβη, να σωθεί ο άρρωστος και μετά να πάει να κάνει μια πλήρη επανεμάτωση. Αλλά σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει ένα οξύ έμφραγμα από μια βλάβη στον πρόστιο κατιόντα, δεν αξίζει να πάει να κάνει ένα χειρουργείο, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μπορεί και να μην διατηρηθεί μέχρι να πάει να χειρουργηθεί. Μπορεί να ξανακλείσει το αγγείο του, μόνο με τον μπαλόνι. Κύριος Καυκάς, να ρωτήσει κάτι. Ακούγεσαι, ναι. Πηγαίνετε στο... Μάχη συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Αυτό που ο κύριος Λιβάνης, μάλλον κάπως το είπες και εσύ, πολλές φορές, κύριε Λιβάνη, γέρνει το θέμα αυτό, αν πρέπει να πάρει και τυπικά, στην απόφαση σε οριακές καταστάσεις, αν είναι για χειρουργείο ή για αγιοπλαστική. Στέλεχος, 2-3 αγγεία και λέμε, αφού έχει ανάγκη τόσων φαρμάκων, κάνε ένα χειρουργείο για να έχει λιγότερα φάρμακα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κάνε ένα χειρουργείο για να μην έχει τόσο ανάγκη, να μην εξαρτάς τόσο πολύ από τη διπλή τριπλή αντιμεταλλιακή αγωγή. Συμφωνείς, Μάκη? Ναι, ισχύει. Το είπα ότι αν έχει πολλαπλές στενώσεις, τα γνωρίζεις, Νίκο, τα βλέπουμε καθημερινά. Αν έχει χρόνιες αποφράξεις, αν έχει αγγεία τα οποία δεν θα μπορέσει ο άρρωστος στο τέλος να κάνει μια πλήρη επαναγκύωση, που θα χρειαστεί πολλά στεντ, που θα είναι κόμπλεξ. Ναι, εκεί το έχουμε σκεφτεί. Το έχουμε κάνει κιόλας κάποιες φορές. Αλλά δεν είναι καθημερινή πρακτική, δεν είναι αυτό που συστήνεται. Ωραία, νομίζω ότι μας δώσατε αρκετό εύρος και επίσης πρακτικές συμβουλές. Φαίνεται ότι η απιξαμπάνη περιορίζεται μόνο σε αμυγές στεφανίων χωρίς επεμβατική πράξη. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβριελάτο. Εκπροσωπήσατε το Τζάνιο επαξίως.